Καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε στο Follow για δεύτερη χρονιά. Επιστρέψαμε λοιπόν για να σας κρατάμε παρέα τα απογεύματα της Κυριακής και να κάνουμε follow αγαπημένα πρόσωπα μέσα από φιλικές συνεντεύξεις. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη αρχή, καθώς σήμερα ακολουθούμε τη μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Τη συναντήσαμε στο Hilton Park και διαπιστώσαμε πως είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Γλυκιά, προσιτή και ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας λέγοντάς μας πώς αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται στην Κύπρο και πώς της φαίνεται το κυπριακό κοινό. Έλενα μου, καλώς όρισες στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις ποδαρικό αυτή τη σεζόν. Έχω χαιρόμαστε πολύ. Έχω να πάει καλά για δεύτερη χρονιά. Θα μας φέρεις γουρί, είμαι σίγουρη. Πώς σου φαίνεται το νησί μας? Είναι ένα μικρό νησί, πολύ ευχάριστο. Από το 2000 ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει με τους Αντίκ mm-hmm. και έτσι ξεκίνησα να κάνω και τις συναυλίες μου στην Κύπρο. Το κυπριακό κοινό είναι διαφορετικό? Αυτό που πάντα μου έκανε τεράστια εντύπωση με το κυπριακό κοινό είναι ότι είναι απίστευτα συναυλιακό. Και το θυμάμαι αυτό ακόμα από μικρό παιδί όταν είχα έρθει την πρώτη φορά. Το 2000 ήμουνα, το 2000 ήμουν 18 χρονών. Ακόμα στην Ελλάδα δεν είχαμε γίνει γνωστοί. Και ερχόσασταν εδώ και γινόταν χαμός. Ναι, ερχόμασταν βέβαια λόγω του Αντίκη, επειδή ερχόμασταν από τη Σουηδία. Δηλαδή η πρώτη μου συναυλή νομίζω ότι έγινε στην Άγια Νάπα. Και ήταν έτσι καλή εμπειρία για να έρχεσαι πιο συχνά. Ναι. Από κλαμπάκια, από γήπεδα, από θέατρα, πολλά και διάφορα. Πρόσφατα βρέθηκε στο νησί μας για μια πολύ δυνατή εμφάνιση παρέα με τους Αντώνη Ρέμο, Δέσποινα Βανδύ, Σάκη Ρουβά και Μέλισσες. Τη ζητήσαμε να μας χαρακτηρίσει τον καθένα από αυτούς με μια λέξη και να τι μας είπε. Τα μελισσάκια πραγματικά είναι μελισσάκια, γιατί δεν γίνεται να μιλήσεις μόνο για τον Χρήστο, γιατί είναι όλη αυτή η μπάντα. Είναι παρέα. Έχουν ψυχή, είναι παιχνιδιάριδες, έχουν χιούμορ. Ο Σάκης αλίμονο, ότι όλοι λιποθυμάμαι όταν τον βλέπουμε. Άρα είναι ο Θεός μας. Η Δέσποινα θα τη χαρακτήριζα ως ένα πολύ ευλογημένο πλάσμα. Τη θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη και τη θαυμάζω πάρα πολύ. Όταν μιλάει, κάθομαι και την ακούω και την κοιτάω μέσα στα μάτια. Ο Αντώνης είναι φίλος από πολλά χρόνια, θα έλεγα τώρα, ακόμα και από το πρώτο μου ξεκίνημα, όταν πάλι ήταν μαζί με τους Αντίκ. Η πρώτη φορά που στάθηκα στη σκηνή ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έχετε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές από τότε, είναι η αλήθεια. Φορές, ναι. Τι ετοιμάζει φέτος στη Σουηδία? Και μιλώντας για Σουηδία, η Έλενα μας αποκάλυψε ένα πολύ δικό της ευαίσθητο θέμα. Τα επαγγελματικά σου σχέδια για φέτος, ποια είναι? Για φέτος είναι ότι θα λείπω. Στη Σουηδία. Θα είμαι στη Σουηδία, θα είμαι σε ένα νυχτερινό κέντρο με δύο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και θα είμαστε εκεί μέχρι τέλος της χρονιάς και με το καινούριο έτος θα έρθω. Έχω πολλά στο μυαλό μου τι θέλω να κάνω και στην Ελλάδα, απλά δεν είμαι έτοιμη ακόμα να το συζητήσω. Θα είσαι και στην σουηδική τηλεόραση? Όχι. Α. Απλά ίσως έχω μιλήσει εγώ λάθος, έχω εκφραστεί εγώ λάθος που λέω ότι θα κάνω ένα βραδινό show. Και όταν λέμε show, it's a show, it's a night show. Okay. Το οποίο θα είναι σε ένα νυχτερινό κέντρο. Με ποιους καλλιτέχνες θα είσαι? Κλάς Μάλμπερ και Γιόν Μάλμφε. Πώς νιώθεις έτσι που εργάζεσαι στη Σουηδία, δηλαδή νιώθεις το ίδιο οικεία όταν είσαι στη Σουηδία είτε στην Ελλάδα?
έρχεται στη Σουηδία είναι σαν να ξανααναστήθηκε πάλι η καριέρα μου, γιατί είχα πολλά χρόνια αποχή. Είχα 7 χρόνια να εμφανιστώ. Και αυτό βέβαια είχε να κάνει συνδυασμένο με ότι έχασα τον πατέρα μου και επειδή υπήρχαν κάποια θέματα με το κράτος κτλ. Γιατί κάναμε μήνυση σαν οικογένεια επειδή καθυστέρησε το ασθενοφόρο να έρθει να πάρει τον μπαμπά μου. Και είχα πολύ θυμό και είχα αποχή, είχα απόσταση, γιατί έλεγα ότι είχα τόσο πολύ θυμό που δεν μπορούσα να εμφανιστώ στα μίντια. Είχα μεγάλη οργή μέσα μου. Και... Είναι επειδή είσαι πολύ αληθινός άνθρωπος και δεν ήθελες να έτσι ανοιχτός, δεν μπορούσες να βγαίνεις. Νομίζω ότι θα ήταν αυτό πιο μπροστά από ότι θα ήταν η δουλειά μου. Βέβαια μετά με το Melody Festival που προσπάθησα να εκπροσωπήσω τη Σουηδία, μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και τις δέχτηκα και μου έκανε και πάρα πολύ καλό. Πόσο καιρός. Άλλωστε να μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Σουηδία είναι το κράτος που, μάλλον εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα, εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου. Mm. Από εκεί έμαθα αρχικά τη δουλειά μου. Και μου είναι πολύ τιμητικό που έχει καλή συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. Είμαι και νομίζω καλλιτεχνικά σε αυτή τη φάση που μου αρέσει να έχω breadth perspective. Τώρα παραμιλάω και σουηδικά. Ανοίχτους ορίζοντες, Να ανοίγω τους ορίζοντές μου, να δοκιμάζομαι σε καινούρια πράγματα. Όπως και πέρυσι που βρέθηκα στην Ελλάδα και έκανα musical. Ναι, το Nine. Το Nine, στο πλευρό του Χαραλαμπόπουλου και όλο αυτό τον υπέροχο θίασο. Και με σκηνοθέτη το Γιάννη Κακλέμου. Ήταν κάτι πολύ καινούριο. Και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό πράγμα όσο οριμάζουμε να νιώθουμε ότι έχουμε εξέλιξη. Ναι. Και όντως έχεις νέους ήχους, έχεις νέες συνεργασίες τα τελευταία χρόνια, δηλαδή δοκιμάζεις όντως πράγματα. Ναι, δοκιμάζομαι, καταλαβαίνω μέχρι που φτάνουν και τα δικά μου τα όρια. Βέβαια, μονίμως ήμουνα λίγο μαθήτρια στη ζωή μου, ότι μ' αρέσει να μαθαίνω και να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία. Να ρωτήσω κάτι. Πριν που μίλησες για το θέμα που είχες με τη Σουηδία και γι' αυτό έκανες χρόνια να συνεργαστείς ξανά, έχει λυθεί το θέμα, είναι όλα εντάξει? Καλά, τώρα εντάξει, είσαι... Γίνανε όπως γίνανε τα πράγματα, δεν κερδίσαμε το δικαστήριο, προσπαθούσαμε να βγάλουμε τα risk zones από τη Σουηδία, δεν συνέβη, έχουν ξανασυμβεί παρόμοια πράγματα, κρίμα. Ναι. Αλλά μέσα σου έτσι το χώνεψες λίγο περισσότερο ότι πρέπει να το αφήσεις πίσω αυτό το δυσάρεστο συμβάν. Σαφώς και το επεξεργάστηκα και πήρα και βοήθεια γι' αυτό. Mm. Αλλά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν άγγελοι κλαίνε, πέφτει πάνω μας βραχή. Κάτι να αλλάξει θέλουν. Όταν άγγελοι κλαίνε, ας γύρναμε στο χτες. Δίπλα σου εδώ. Γιατί δεν εμφανίζεται πλέον στα μπουζούκια? Σε τι άλλαξε ως χαρακτήρας μέσα στα χρόνια και ποια είναι η συμβουλή που ακολουθεί πιστά στη ζωή της? Ισχύει ότι δεν επιλέγεις πλέον να εμφανίζεσαι σε μπουζούκια, σε πίστες, επειδή θες να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις λίγο τους ρυθμούς σου? Κοίτα, νομίζω ότι πιο πολύ είναι ότι έχει αλλάξει και πάρα πολύ η δουλειά μας. Και η Ελλάδα γενικότερα έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι σνομπάρα το μπουζούκι και δεν πάω στα μπουζούκια. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά έτσι τα έχει φέρει η ζωή και ότι δεν έχω εμφανιστεί σε μπουζούκια. Ίσως πλέον υπάρχουν περισσότερες επιλογές, δηλαδή για τους καλλιτέχνες που παλαιότερα ήταν κυρίως στα μπουζούκια. Τώρα έχει μουσικές σκηνές, κλαμπς. Ναι, κοίτα, είναι και λίγο οι εποχές. Νομίζω ότι πλέον είναι η εποχή που οι pop καλλιτέχνες δεν χωράνε στα μπουζούκια. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίνω στα μπουζούκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μπουζούκια. Πιστεύω ότι επειδή είμαι και ένα πολύ pop κορίτσι, ότι είμαι ίσως πιο πολύ για μουσική σκηνή και για συναυλίες. Δηλαδή, αν ποτέ, ας πούμε, πάλι και ο Αντώνης θα έλεγε έλα να δουλέψουμε. Βέβαια, και ο Αντώνης πλέον σε μουσικές σκηνές δουλεύει, θα έλεγα. Αλλά δεν θα έλεγα, ας πούμε, ποτέ όχι. Μερικές φορές είναι αυτό το μαγικό όμως. Δηλαδή, το διαφορετικό είναι ότι στα μπουζούκια συναντιούνται το λαϊκό με το πιο μοντέρνο και pop. Ναι, βέβαια πιστεύω ότι περισσότερο είναι πιο λαϊκό πλέον τα μπουζούκια έχουν γίνει πιο λαϊκά. Να σου πω, Έλληνα, τι διαφορά έχει ο χαρακτήρας σου
όταν ξεκινούσες με το σήμερα? Εύχομαι να είμαι το ίδιο αυθόρμητη, γιατί νομίζω ότι ο αυθορμητισμός κάνει καλό στη δουλειά μας. Το μόνο σίγουρο πιστεύω ότι έχω ρημάσει, mm-hmm. και αυτό πιο πολύ σαν άνθρωπος, ίσως και καλλιτεχνικά, μάλλον το εύχομαι και καλλιτεχνικά. Σίγουρα. Δεν είναι δύσκολο μερικές φορές να μιλάς για τον εαυτό σου. Είναι πιο εύκολο να μιλάς για τη δουλειά σου παρά για τον εαυτό σου. Θεωρώ ότι είναι και λίγο εγωιστικό. Εύχομαι απλά να έχει πάει προς το καλύτερο. Είμαι σίγουρη ότι με τα χρόνια όσα ζεις, οι εμπειρίες σου έρχονται να προσθεθούν σε αυτή την ωριμότητα, είναι η αλήθεια. Το μεγαλύτερο μάθημα που σε δίδαξε η ζωή ποιο είναι? Νομίζω ότι ήταν ο χαμός του πατέρα μου, ότι έπρεπε να καταλάβω ότι δεν πρέπει να πάρουμε τίποτα, να μην έχουμε τίποτα δεδομένο στη ζωή μας. Ακόμα και την καριέρα μας δεν μπορούμε να έχουμε δεδομένη, γιατί όπως μας επιλέγει και ο κόσμος, δηλαδή βγαίνει ένα καινούριο ταλέντο, και ο κόσμος επιλέγει ότι ναι, αυτόν θέλω να ακούω. Μπορεί μία μέρα να πει ότι δεν μου αρέσει άλλο, γίνεται και αυτό. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να παλεύουμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, να το δείχνουμε ότι το αγαπάμε, να περνάμε και καλά όταν έχουμε μια ευχάριστη δουλειά, γιατί και αυτό μεταδίδουμε στον κόσμο. Και γενικότερα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει κάποια συμβουλή του πατέρα σου που σου δώσε και την θυμάσαι πάντα για να σε καθοδηγεί? Ότι πάντα είμαι ο εαυτός μου. Νομίζω ήταν το α και το ω, δηλαδή από αυτό που έχω πάρει από το σπίτι μου, ότι πάντα να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής με τα συναισθήματά μου. Ίσως καμιά φορά όταν έχω καταπιεστεί και κρύβομαι, δηλαδή από κάποια συναισθήματα, στο τέλος κάνει μπαμ η Έλενα και δεν είναι καλό. Ναι. Μάλλον έχω παραμάθει να είμαι πολύ ειλικρινής με τα συναισθήματά μου και να δείχνω αυτό που θέλω. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αν είναι κακό. Νομίζω ότι στην προσωπική σου ζωή τουλάχιστον κερδίζεις από αυτό. Το να ξέρει ο άλλος ποιον έχει απέναντί του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Γιατί όταν είμαι επισκηνής είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Δηλαδή τώρα που κάνουμε τη συνέντευξη δεν είμαι η Έλενα Παπαρίζου, είμαι η Έλενα. Κράταμε για πάντα εδώ. Κάναμε ψηλά να πέτω. Και τη καρδιά μου τη φιέστα ζω. Και πάλι νιώθω την αγάπη αυτή. Δίπλα σου να μοιάζει γιορτή. Είσαι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, ανοιχτός, γελάς πολύ, γελάς δυνατά. Δυνατά. Δυνατά αυτό, δυνατά, αλλά είναι αυτό το χαρακτηριστικό σου, είναι μια αύρα. Αυτό το κέφι το χάνεις ποτέ? Καλά, σαφώς υπάρχουν στιγμές και μέρες που δεν είναι ίδιες, αλλά ξαναέρχεται αυτό. Ξαναέρχεται, είναι αλλά ετόχης. Για να είμαι κι εγώ έτσι, σημαίνει ότι έχω επιλέξει ένα περιβάλλον που είναι έτσι, το οποίο και αυτό το περιβάλλον έχει επιλέξει εμένα. Ναι. Άρα ο ένας βοηθάει τον άλλον για να είμαστε έτσι. Έχεις πολλούς φίλους? Λίγους θα έλεγα ότι έχω από φίλους, αλλά είναι λίγοι και πολύ καλοί. Αλλά Θεέ μου τη μεγάλη οικογένεια που έχω. Ναι. Και όταν λέω οικογένεια, δεν λέω την ευρύτερη, δηλαδή μάνα, αδέρφια, ανήψια. Μιλάω για ξαδέρφια. Ανά πάσα στιγμή, αν κάποιος πάθει κάτι, ξέρω ότι υπάρχουν πραγματικά 50 άτομα δίπλα μου και θα είναι έξω από το σπίτι μου. Είμαστε εδώ. Τι ευλογία. Ναι, είναι μεγάλη ευλογία το να έχεις αυτή τη σχέση με συγγενικά πρόσωπα, γιατί όλοι δεν το έχουν αυτό. Αλλά νιώθω πολύ εμπλουτισμένη με αυτό το πράγμα, ότι έχω καλές σχέσεις με το οικογενειακό μου περιβάλλον. Γενικά, κατά καιρούς έχεις ακούσει πάρα πολλά κακά, κακεντρεχή. Ας τα αφήσουμε. Τα αφήνουμε. Αλλά εσύ κατάφερες να το αποβάλεις εντελώς αυτό. Ας πούμε να μην. Κοίτα, στην αρχή σαφώς και με πειράζανε πράγματα, στεναχωριόμουν κτλ. Αλλά μετά αποφάσισα ότι δεν θέλω να ακούω και δεν θέλω να διαβάζω. Ναι. Και ούτε θέλω άλλοι να μου λένε. Ναι. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να είμαι καλά και να κάνω αυτό που ξέρω μέσα στη ζωή μου για να προχωράω μπροστά. Έχεις βρει τις άμυνες σου? Όχι, δεν είναι άμυνα. Είναι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Την πραγματικότητα την ξέρω εγώ. Ναι. Και αυτοί που είναι πολύ κοντά μου ξέρουν την αλήθεια. Άρα δεν πρέπει να με αγγίζουν, γι' αυτό δεν με αφορά. Δεν με αφορά τίποτα. Πολύ καλό αυτό που το πέτυχες. Εντάξει, αγώνας κι αυτός, αλλά. Μα άνθρωποι είμαστε. Ναι. Είναι πολύ παράξενο να ακούς πράγματα που δεν ισχύουν ή που είναι κατά και είναι, να μην σε νοιάζει στην αρχή. Αν είναι να ακούμε όλα αυτά που λέγονται, που γράφονται, θα αρρωστήσουμε στο τέλος. Δεν γίνεται. Σίγουρα.
Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες στον κάθε άνθρωπο που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Η αγαπημένη του ταινία, χρώμα, φαγητό και άλλα πολλά. Πάμε να δούμε τις μικρές λεπτομέρειες της Έλενας. Ταινία. Ταινία. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ του σύριαλ. Μ' αρέσει το αγαπημένο σου. Τη συγκεκριμένη στιγμή βλέπω μέσω Netflix το How to Get Away with a Murder, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλιώς θα έλεγα και Game of Thrones, ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Ήμουνα πάρα πολύ το Desperate Housewives. Την είδα και πρόσφατα πάλι όλες τις σεζόν. Ναι. Γιατί μου αρέσει όλο αυτό το black humor και νομίζω ότι είναι to the point. Mm. Το Desperate Housewife. Housewives, συγγνώμη. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή είμαι στο How to Get Away with a Murder. Okay, hobby. Hobby, να... Μπιλφα, μ' αρέσει να κάνω ταξίδια και να μην ξέρω πού θα είναι ο προορισμός μου και πού θα κοιμηθώ. Θέλω να ξυπνάω ένα Σαββατοκύριακο και λέμε καθόμαστε στα μάξι και πού πάμε. Α, σ' αρέσουν τέτοια πράγματα, δεν θέλει οργάνωση. Ναι, και μου αρέσει και πάρα πολύ να το κάνω στο εξωτερικό αυτό. Δηλαδή, η Ιταλία είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Προσφέρεται κιόλα στο εξωτερικό, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Φρούτο. Μήλο. Τραγούδι. Όλη μου, τη ζωή, όλη μου ζωή είναι ένα μεγάλο τραγούδι. Χρώμα. Ουράνιο τόξο, έλεγα πάντα από μικρή. Αλλά βλέπω ότι η αδυναμία μου όσο μεγαλώνω τίνει προς το πράσινο. Και δεν ξέρω γιατί. Σε όλες τις αποχρώσεις. Θετικό χρώμα, θετικό. Ναι, αλλά είναι όλες τις αποχρώσεις. Ναι. Δηλαδή λαχανή, μελι... δηλαδή να φωσφορίζει ναι, και δηλαδή, ναι, ναι, το πράσινο ναι. μου κάνει... Σε αλλά γενικότερα ήμουν πάντα του ριγέ. Μ' αρέσουν όλα τα ριγέ, με κάνει χαρούμενη το ριγέ. Το σπίτι σου είναι... έχει ριγέ λεπτομέρειες. Έχει, σε κάποια σημεία έχει. Φαγητό. Τα πάντα. Αριθμός. Το 1, το 7. Και το 4 μου αρέσει. Α, πολύ αριθμοί. Ναι, γιατί σημαίνουν κάτι. Όχι, οι αριθμοί έχουν έρθει με τα χρόνια. Το 4 το έχω επιλέξει. Να ρωτήσω γιατί. Από μια κουβέντα. Α. Από μια κουβέντα όσον αφορά την αριθμολογία. Αλλά οι αριθμοί μου είναι το 1 και το 7. Οκ. Σούπερ ήρωας. Η Πίπη Φακεδομήτη και ο Αθανάσιος Διάκος. Πώς κολλάνε αυτοί οι δύο. Η Πίπη Φακεδομήτη, επειδή ήταν το πιο δυνατό κορίτσι, ήταν ένα παιδικό και ένας χαρακτήρας που παρακολουθούσα από πολύ μικρή και ήθελα πάρα πολύ να τη μοιάσω, γιατί ήταν το πιο δυνατό κορίτσι του κόσμου. Αθανάσιος Διάκος, επειδή αυτά που διαβάζουμε στο σχολείο με τις τουρκοκρατίες και όλα αυτά, και ότι θεώρησε επειδή το σουβλίσανε ότι ήταν ένας ήρωας που... πέθανε για την πατρίδα του και τα λοιπά. Δηλαδή θυμάμαι από μικρή πάντα Πίπη Φακεδομήτη και Σολιάς ντυνόμουν. Okay. Και ήταν πάρα πολύ περίεργο. Άλλοι. Πού κολλάει μια Πίπη Φακεδομήτη και μια Αθανάσιος Διάκος. Δεν ξέρω, το ένα ήταν το δυνατό το κορίτσι και ο άλλος ήταν που θυσιάστηκε την πατρίδα είναι του. Είναι ωραία να μείνει σε μονοδιάστατος άνθρωπος. Στιγμή. Η στιγμή που καθόρισε τη ζωή σου. Κοίτα, ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές στη ζωή μας. Φροντίζω να έχω πολλές στιγμές. Φροντίζω να δημιουργώ στιγμές και να χαρίζω στιγμές. Δεν θεωρώ ότι έχω ζήσει στιγμή με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ζω άπειρες στιγμές στη ζωή μου. Και καμιά φορά έτσι που λέμε, α, τι ωραίο τοπίο και αυτά, να το βγάλουμε φωτογραφία. Χάνεις τη στιγμή. Όχι, δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό το πράγμα που βλέπεις σαν άνθρωπος. Άρα ξέρεις ότι πρέπει να στησιάζεις και να κάνεις τη φωτογραφία εδώ και να σου μείνει εδώ, άρα και αυτό είναι μια στιγμή. Mm. Αυτό είναι φροντίζω να κάνω. Να περάσουμε και λίγο στα πιο προσωπικά. Τώρα έχει πάει ένας χρόνος έγκα μου βίου, ναι. Γουρλώσα λίγο τα μάτια μου, λέω πόσο προσωπικά να μιλήσουμε αυτά. Όχι καλέ, όχι καλέ. Άρα, πέρασε ένας χρόνος από τότε που παντρευτήκατε κρυφά. Ναι. Με τον Ανδρέα. Mm-hmm. Πώς κυλάει έτσι ο έγκαμος βίος? Καλά, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Όταν παντρεύεσαι, πραγματικά δεν παντρεύεσαι για να χωρίσεις. Θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι αιώνιο και ότι και γι' αυτό κάθε μέρα πρέπει να αγωνίζεσαι. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία να επιλέγεις τον σύντροφό σου στη ζωή σου και να ξέρεις για ποιον λόγο τον έχεις επιλέξει. Για ποιον λόγο τον έχεις επιλέξει.
Γιατί είναι αυτός που είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Σε κέρδισε ο χαρακτήρας του. Ναι, η ευγένειά του και ο χαρακτήρας του όλα μαζί. Πώς καταφέρατε να το κρατήσετε μυστικό, να μην το πάρει κανένας χαμπάρι όταν έγινε? Έγινε. Δεν είναι και εύκολο. Όχι ότι προσπαθήσαμε και ιδιαίτερα, απλά έγινε όπως έγινε, δεν είναι αυτό, ήρεμα, ωραία. Ναι. Άρα θεωρείς ότι όταν κάποιος θέλει να προστατεύσει την προσωπική ζωή, μπορεί να το κάνει? Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο, ας πούμε, θεωρητικά, να μην το πάρει κανένας χαμπάρι? Θεωρητικά ήταν δύσκολο και με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Αυτό που καμιά φορά επίσης, επειδή ο κόσμος έχει συνηθίσει όλος ο κόσμος να μιλάει και λίγο για τα προσωπικά του κτλ. Είναι δύσκολο επίσης, ναι, το να μην μιλάς. Ναι, ναι. Αλλά οφείλω εγώ σαν Έλενα, επειδή ο Ανδρέας είναι ο σύζυγός μου. Δεν έχει επιλέξει να είναι διάσημος, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Πρέπει να σεβαστώ ότι δεν θέλει επίσης και αυτός να μιλάμε για την προσωπική μας ζωή. Ναι. Το αφήνω τότε έτσι το προσωπικό κομμάτι, ναι, το πολύ πολύ, απλά επειδή έχω διαβάσει κάποια πράγματα, ας πούμε, για το ταξίδι του μέλητος, για το πάρτι του γάμου. Είχες πει ότι δεν το κάνατε πολύ σύντομα, γιατί ήταν θέμα, έπεσε η κρίση εκείνη την ώρα, δεν θέλατε να δυσκολέψετε τους ανθρώπους, τους δικούς σας. Είδες τώρα που όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν βγάλει μια δική τους ιστορία. Είδες, θες να μας πεις τη δική σου, γιατί εγώ τη δική σου θέλω να μάθω. Όχι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όχι, δεν έγινε και εκείνη τη στιγμή βασικά δεν έγινε κανένα πάρτι, ναι, λόγω του capital control. Ναι. Επειδή μπήκαν τα capital control, ο κόσμος ζορίστηκε, ο κόσμος περνούσε πολύ άσχημα, δεν ήξερε πού θα πάει και πού θα καταλήξει όλο το θέμα. Ναι. Εμείς ζήσαμε τη δική μας χαρά, γιατί εμείς δεν παντρευτήκαμε για τον κόσμο, παντρευτήκαμε για εμάς. Φυσικά. Και το αφήσαμε έτσι. Okay. Πώς μοιράζετε τη ζωή σας μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας? Δεν μοιράζουμε τη ζωή μας μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας. Είναι μεταξύ Λονδίνου, μεταξύ Αμερικής, Σουηδίας, αυτά. Ταξιδεύουμε και οι δύο πάρα πολύ, αλλά φροντίζουμε πραγματικά όταν είμαστε μαζί να είμαστε εμείς. Και να μην εμπλέκονται άλλα πράγματα. Ποιοτικός χρόνος. Ναι, πολύ ποιοτικός ο χρόνος πλέον. Αυτό είναι ωραίο. Όσο οριμάζεις τη ζωή σου, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ποιοτικός χρόνος. Ναι, είναι αλήθεια. Έχετε κοινά γούστα, δηλαδή ταιριάζετε στα γούστα ή είναι αυτό που λέμε τα αντίθετα έρχονται? Γενικότερα σαν χαρακτήρες είμαστε λίγο αντίθετοι, αλλά για να είμαστε μαζί και να έχουμε πει ότι ναι, θα παντρευτούμε και θα ζήσουμε όλη τη ζωή μας μαζί, σαφώς έχουμε και κοινά γούστα. Η Έλενα είναι παραδοσιακή γυναίκα, είναι νοικοκυρά? Αυτό που είμαι νοικοκυρά καταρχάς του εαυτού μου. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι νοικοκύρεοι του εαυτού τους. Αλλά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να φροντίζω το σπίτι μου και να μαγειρεύω και να το φροντίζω και να καθαρίζω και όλα αυτά. Και αυτό δεν είναι αν είμαι νοικοκύρα. Αυτό έχει να κάνει ότι είναι το εγώ μου. Υπάρχουν γυναίκες που δεν τους αρέσει να μαγειρεύουν, ας πούμε. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό ότι δεν θέλω να κάνω δουλειά. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Το έχεις έμφυτο μάλλον γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Σπεσιαλιτή από τι, από καθάρισμα? Όχι, από το φαγητό. Εντάξει, κάνω διάφορα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παρακολουθώ πάρα πολύ και από το ίντερνετ. Βρίσκω συνταγές. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω και μαγειρικές εκπομπές. Αλλά γενικότερα μαγειρεύω. Δηλαδή, προσπαθώ μέσα στην εβδομάδα τουλάχιστον να έχω μαγειρέψει 4-5 φορές. Πολύ. Δηλαδή, σχεδόν καθημερινά. Ναι, ναι, σχεδόν καθημερινά. Αρκεί μια σχετική συζήτηση μαζί τη για θέματα ρατσισμού και καταλαβαίνει την απέχθειά τη. Κρύβεται κάτι πίσω από αυτή τη θέση? Σε έχω ακούσει πολλές φορές να μιλάς έντονα κατά του ρατσισμού. Mm-hmm. Είναι επειδή η γιαγιά σου είχε περάσει δύσκολα και η μητέρα σου λόγω αυτού, δηλαδή της μετανάστευσης? Εμείς σαν οικογένεια δεν περάσαμε άσχημα. Δηλαδή η Σουηδία ήταν μια χώρα που ήταν με ανοιχτή την αγκαλιά και τη θέλανε και τη μετανάστευση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή που πήγανε οι γονείς μου. Και ειδικά η μητέρα μου, ή τη μητέρα μου πήγε πρώτα. Αλλά εγώ δεν μπορώ ποτέ να πω ότι έχω ζήσει έντονο ρατσισμό η ίδια. Δηλαδή, okay, κάποια στιγμή, πρώτη εβδομάδα στο σχολείο, έφαγα μια μπουνιά που κάποιος θεώρησε ότι γιατί είναι περίεργο το επίθετό μου και αυτά. Αλλά, okay, ήταν 1, 2, 3 συμβάν στη ζωή μου. Είναι ρατσισμός όμως αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι ότι έχω το ρατσισμό. Όχι, σημαίνει όχι, ότι το κουβαλάς φορτίο. Μάλλον επειδή... Φορτίο δεν έχω στη ζωή μου. Όχι. Είναι μάλλον επειδή εσύ ήσουν πιο
πιο έτοιμη ως χαρακτήρας, ας πούμε, να μην το πάρεις τόσο κατάκαρδα. Γιατί αλλιώς αυτό ήταν συμβάντα. Οι Σουηδοί, εμένα με θεωρούν δικό τους παιδί, με θεωρούν Σουηδέζα, δεν με θεωρούν η Ελληνίδα. Λένε η Σουηδέζα με τα έντονα ελληνικά χαρακτηριστικά, που μόνιμος γελάει δυνατά, ότι μιλάει δυνατά, ότι παντού πρέπει να... Αυτό παιδί, she's Greek. Ναι. Αυτό. Αλλά γενικότερα δεν... Δεν το έχεις βιώσει άσχημα αυτό, όχι, αυτό. Όχι. Ως παιδάκια, εντάξει, δηλαδή, τα παιδιά είναι σκληρά. Έχω ζήσει, ας πούμε, άμα έχω πάει στη Γερμανία και βλέπω το σουηδικό το διαβατήριο και είναι... Sweden, ha? Παπαρίζου. Δηλαδή ότι είσαι Σουηδέζα και σε λένε Παπαρίζου στο επίθετο. Ναι. Είμαι. Τι είμαι Σουηδέζα, ναι. Δηλαδή, αλλά από τους Σουηδούς, όχι. Ναι. Όχι. Αληθινή, άμεση και επικοινωνιακή, συμπλήρωσε τη φράση. Ανεκπλήρωτο όνειρο για μένα είναι... Τι να απαντήσω εδώ. Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, αν υπάρχει. Αν υπάρχει... Όχι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να ονειρεύομαι κάθε μέρα. Και κάθε μέρα, άμα δεν το καταφέρω σήμερα, έχω καινούριο στόχο την επόμενη μέρα. Η φιλοσοφία ζωής μου είναι... Όταν νιώθω τη μικρότερη άρνηση, σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνω πράγματα. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου... Η γέννα του πρώτου ανιψίου μου. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στο χαρακτήρα μου. Να μιλάω λιγότερο. Ως μητέρα με φαντάζομαι. Ευλογημένη. Στον Ανδρέα με κέρδισε. Η ψυχή του. Με μια λέξη θα με χαρακτήριζα. Αυθόρμητη. Με χαλά που. Ο κόσμος πολλές φορές είναι δήθεν. Ενθουσιάζομαι πολύ όταν. Ο κόσμος είναι έξω καρδιά. Και γελώ πολύ. Με την καλή μου παρέα. Η κουβέντα μας με την Έλενα Παπαρίζου έφτασε στο τέλος της. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook ή μέσα από το διαδικτυακό πόρταλ antennaiowa.com. Θα τα πούμε ξανά την άλλη Κυριακή στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.